Μια δικαστική διαδικασία με μεγάλο ενδιαφέρον και στις δύο πλευρές του νησιού ξεκίνησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Ο τουρκοκύπριος δικηγόρος Ακάν Κιουρσάτ δεν παραδέχθηκε ενοχή σε καμία από τις 20 κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για κακούργημα, συνωμοσία για πλημέλημα, απόσπαση περιουσίας, ψευδείς παραστάσεις, παράνομη κατοχή και χρήση γης εγγεγραμμένη σε άλλο, απόπειρα απόσπασης περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, απάτη κατά την πώληση περιουσίας. Ο Κιουρσάτ αφέθηκε τελικά ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους. Πλήρωσε 65.000 ευρώ ως τραπεζική εγγύηση και 10.000 ευρώ μετρητά ως προσωπική εγγύηση, ενώ θα πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στον αστυνομικό σταθμό Αγίου Δομετίου. Η ακρόαση της υπόθεσης ξεκινά στις 29 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε ο Κιουρσάτ θα μπορεί να μεταβεί στις κατεχόμενες περιοχές. Η διαδικασία τράβηξε το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης αλλά και νομικών κύκλων από τα κατεχόμενα που βρέθηκαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Θα επιστρέψουμε στο Βορρά με τον Ακάν. Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσουμε μια περιεκτική συνέντευξη τύπου μαζί με τον Κιουρσιάτ. Αυτό σύμφωνα με τις διαδικασίες της δικαιοσύνης συνεπάγεται ότι ο ίδιος είναι υπόλογος στους όρους που έχει θέσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας να παρουσιάζεται κατά συγκεκριμένες ημερομίες ενώπιον του αστυνομικού τμήματος. Εξ όσων γνωρίζω, αυτή είναι η διάθεση. Ο Κιουρσάτ συνελήφθη στη Ρώμη την παραμονή της πρωτοχρονιάς βάσει εντάλματος σύλληψης του 2007, ενώ στις 2 Φεβρουαρίου συνένεσε στην έκδοσή του στην Κυπριακή Δημοκρατία για υπόθεση σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στην κατεχόμενη Κλεπίνη.